Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα μάθημα της σειράς μαθημάτων στο YouTube κανάλι μου και σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο σχεδόν κανένας δεν συζητά τουλάχιστον στα ελληνικά όταν πρόκειται για κρυπτονομίσματα. Και είναι η ερώτηση του γιατί ακόμη δεν είδαμε το bull run. Γράψε μου μέσα στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Εάν το έχει σκεφτεί, κύριε εγώ είμαστε στον bear market από το 2021-2022, γιατί δεν έχουμε δει ακόμη τον bull run στα κρυπτονομίσματα. Θα σου απαντήσω αυτή την ερώτηση σήμερα με κάτι πάρα πολύ σημαντικό, συζητώντας τον πληθωρισμό, συζητώντας τα επιτόκια, συζητώντας για τον Fed της Αμερικής. Κάτι πολύ σημαντικό όμως, γιατί όλα αυτά ονομάζονται fundamental analysis, ειδήσεις. Κάτι που θέλω να έχεις υπόψη είναι πως η τεχνική ανάλυση είναι όπου καθορίζει το τι θα βγει στη fundamental ανάλυση. Ναι, υπάρχουν traders εκεί έξω και μπορεί να έρθουν να γράψουν κάτω στα σχόλια ότι όχι, είναι το fundamental analysis που κοινά την αγορά. Είναι εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εάν η άποψή σου σου βγάζει λεφτά, εννοείται κράτα την, δεν θα έρθω να αλλάξω την άποψή σου. Αλλά η δική μου η άποψη είναι πως όλα αυτά καθορίζονται από όλον αυτόν εδώ πέρα. Δηλαδή η γραφική παράσταση θα έρθει να καθορίσει τη fundamental. Τώρα, αυτό θα πάρει 2-3 μαθήματα να εξηγήσουμε περισσότερο το πώς λειτουργεί η fundamental ανάλυση, η ανάλυση των ειδήσεων, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, το τι θέλω να συνειδητοποιήσουμε είναι το εξής. Καταρχάς, τι είναι ο πληθωρισμός. Έχω εδώ πέρα ανοίξει κάποιες σελίδες, εάν θες να δεις το European, την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, να διαβάσεις τι είναι ο πληθωρισμός. Με πάρα πολύ απλά λόγια, ο πληθωρισμός είναι το ποσοστό το οποίο καθορίζει κατά πόσον αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων ή μειώνονται οι τιμές των προϊόντων. Λαϊκά, okay, δεν είναι η ορολογία την οποία λένε οι τράπεζες που διδάσκουν στα πανεπιστήμια, είναι η ορολογία που έχουμε εγώ μέσα στο μυαλό μου. Προφανώς δεν θα δώσουμε εξέταση μαζί σήμερα. Σκοπός μας είναι όντως να καταλάβουμε αντί να παπαγαλίσουμε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε λεφτά βάσει αυτής της θεωρίας. Εάν θες τώρα βέβαια να μάθεις όντως τι είναι ο πληθωρισμός, να μάθεις τις ορολογίες, αν είσαι περισσότερο της θεωρίας, εννοείται μπορείς να έρθεις να δεις από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Τώρα, η δεύτερη ορολογία που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι τα επιτόκια. Επιτόκια βασικά είναι το ποσοστό το οποίο σε χρόνια μια τράπεζα όταν θα πάρεις ένα δάνειο. Θεωρώ ότι όλοι το γνωρίζουμε. Ξανά, αν θες να μάθεις τι είναι το επιτόκιο, μπορείς να διαβάσεις από την Wikipedia. Τώρα, δεν προτείνω τόσο πολύ τον Google, γιατί στον Google ο κάθε ένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Σκέψω ότι μπορώ εγώ ίδιος να έρθω να αλλάξω το τι είναι το επιτόκιο μέσα στη Wikipedia. Όλοι έχουμε αυτή τη δύναμη. Είναι η ελευθερία λόγου, αλλά πολλές φορές αυτά που διαβάζεις εδώ πέρα δεν είναι τόσο καλά, γιατί δεν ξέρεις αν η πηγή είναι έγκυρη. Προφανώς όμως, αν θες να διαβάσεις την ορολογία, τι είναι επιτόκια και τι είναι πληθωρισμός, σου είπα τις πηγές τις οποίες μπορείς να τα διαβάσεις. Τρίτη ορολογία που πρέπει να δούμε, που πρέπει να ξέρουμε, είναι το Fed. Όταν ακούς ο Fed, τι είναι ο Fed? Το Federal Reserve Board είναι βασικά η κεντρική τράπεζα με απλά λόγια της είναι η κεντρική τράπεζα της Αμερικής, είναι αυτοί που καθορίζουν και προσπαθούν να ελέγξουν τον πληθωρισμό, να αυξάνουν, μειώνουν επιτόκια και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο Chair του Federal Reserve της Αμερικής είναι ο Jerome Powell. Τώρα, όπως έχει η Αμερική το Fed της, έχει και η Ευρώπη το Fed της. Και σήμερα θα συζητήσουμε για το δολάριο, αλλά κάτι που θέλω να καταλάβεις ότι ό,τι κάνει η Αμερική, αργά ή γρήγορα το κάνει και η Ευρώπη, άρα κατά συνέπεια και η Ελλάδα και η Κύπρος. Γιατί πολλοί με ρωτούν, καλά ρε κύριε, τι με νοιάζουν εμένα τα επιτόκια της Αμερικής, τι με νοιάζουν εμένα ο πληθωρισμός της Αμερικής. Σε νοιάζει, λόγω του ότι το δολάριο είναι το πιο διαδεδομένο και δυνατό νόμισμα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή μαζί με το νόμισμα της Κίνας, αλλά δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν η Αμερική κάνει μια πράξη για τα επιτόκια της των πληθωρισμών της, προφανώς κατά συνέπεια τουλάχιστον έμμεσα θα επηρεάσει και την Ευρώπη και κατά συνέπεια την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, εξηγήσαμε έτσι κάποιες ορολογίες για να ξέρεις τη συζήτηση μας σήμερα τι θα ακούς. Ο στόχος του Fed, αυτού του ανθρώπου, που κατά την άποψή μου κάνει πολύ καλά η δουλειά των Jerome Powell, ο στόχος του είναι να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%. Δηλαδή θέλει να δούμε με πολλά απλά λόγια μείωση στις τιμές των προϊόντων. Είναι αρκετά noble στόχος. Ρώτα αυτόν τον εαυτό σου.
τα τελευταία 3-4 χρόνια οι τιμές των προϊόντων, μιλώ για Ελλάδα και Κύπρο, έχουν πάει πάνω ή κάτω. Όταν πας να κάνεις ψώνια αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για την εβδομάδα στην υπεραγορά, πληρώνεις περισσότερα ή λιγότερα? Θεωρώ ότι ξέρεις την απάντηση. Όμως, για κάποιο λόγο, και ξέρω ποιος είναι ο λόγος, θα συζητήσω στο επόμενο μάθημα, σήμερα θέλω να βάλω τις βάσεις, για κάποιο λόγο, η κυβέρνηση της Αμερικής έρχεται και λέει ότι ρε, ο πληθωρισμός μας actually είχε μείωση. Ο πληθωρισμός πάει κάτω. Συγκεκριμένα ο πληθωρισμός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι στο 2,9%. Θέλω να σου κάνω μια απορία. Θέλω να σου κάνω μια απορία. Όντως πάνε οι τιμές των προϊόντων κάτω? Okay. Απάντα το αυτόν του εαυτού σου. Όντως πάνε οι τιμές των προϊόντων κάτω? Συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε στη γραφική του πληθωρισμού της Αμερικής και ξανά το κοιτάζουμε, γιατί αν κοιτάζουμε τον πληθωρισμό της Αμερικής, βλέπουμε και το τι γίνεται κατά συνέπεια με τον πληθωρισμό της Κύπρου. Ο πληθωρισμό Κύπρου-Ελλάδας. Ο πληθωρισμός της Αμερικής το 2022 λένε, και θα σου δείξω γιατί τονίζω το λένε, ότι ήταν 9% το 2022 τον Ιούλιο. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή έχουμε 2,9%. Ρώτα τον εαυτό σου από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι σήμερα. Πληρώνεις περισσότερα ή λιγότερα για τα ψώνια του σπιτιού, για το ρεύμα, για το νερό, για τα ιατρικά σου έξοδα, για το αυτοκίνητο σου? Αλλά ρε Κυριακό, γιατί όμως λένε ότι υπάρχει μείωση ενώ πληρώνουμε περισσότερα? Επίσης, λένε ότι είναι 2,9%. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που έρχεται και υπολογίζει των πραγματικών πληθωρισμών λέει ότι είναι στο 25%. Και εδώ πέρα μπορείς να δεις τις κατηγορίες τις οποίες λαμβάνουν υπόψη για να έρθουν να βγάλουν αυτό το αποτέλεσμα. Ποιο θεωρείς ότι είναι πιο λογικό από θέμα της τιμής του πληθωρισμού? Θεωρείς ότι είναι πιο λογικό ο πληθωρισμός να είναι 25% ή 2,9% βάσει των εξόδων σου στο σπίτι σου? Όμως, πέρασε κάπως καλά, ρε κυρία. Okay, γιατί έρχονται και λένε ότι ο πληθωρισμός είναι τόσο χαμηλά, ενώ οι τιμές ακόμα συνεχίζουν να είναι πάνω? Λόγω του ότι, εάν ο πληθωρισμός αυξάνεται, ο FED είναι υπόχρεος, αλλά δουλειά του είναι να αυξήσει τα επιτόκια. Λόγω του ότι αν αυξηθούν τα επιτόκια, τόσο λιγότερο είναι ελκυστικό να κάνεις δάνειο, γιατί αν κάνεις δάνειο, τότε σημαίνει ότι θα πληρώνεις περισσότερα λεφτά. Άρα, το συγκεκριμένο νόμισμα τόσο λιγότερο ελκυστικό είναι στον κόσμο. Άρα, χρησιμοποιείται λιγότερο το νόμισμα. Αυτό κατά συνέπεια οδηγάει, άρα η αύξηση των επιτοκίων οδηγάει στο να αυξηθεί το νόμισμα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το δολάριο. Όταν ακούς DXY, είναι το δολάριο. Δεν είναι ακριβώς το δολάριο το DXY. Μπορούμε να δούμε σε κάποια άλλα μαθήματα τι είναι όντως το DXY, αλλά για τώρα να έχεις υπόψη σου και DXY, δολάριο. Άρα με την αύξηση των επιτοκίων έχουμε το νόμισμα να πηγαίνει προς τα πάνω. Εάν τώρα όμως ξεκινά ο πληθωρισμός, δηλαδή έχουμε τον πληθωρισμό πολλά ψηλά, ο ΦΕΤ ξεκινά να αυξάνει επιτοκία, αυξάνει επιτοκία, αυξάνει επιτοκία, ανεβαίνει το νόμισμα πάνω, ανεβαίνει το νόμισμα πάνω, ανεβαίνει το νόμισμα πάνω. Μετά ξεκινούμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό να πηγαίνει προς τα κάτω. Λόγω του ότι αφού γίνεται λιγότερο ελκυστικό να χρησιμοποιείται το νόμισμα, προφανώς οι τιμές των προϊόντων θεωρητικά θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν προς τα κάτω, άρα λόγω του ότι ο πληθωρισμός πάει προς τα κάτω. Και αφού μειώνεται ο πληθωρισμός, ο ΦΕΤ σε κάποια φάση θα ξεκινήσει να κάνει παύση την αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να αφήσει τα επιτοκία όσα έχουν, και σε κάποια φάση να ξεκινήσει να τα μειώνει. Όταν ξεκινήσει να τα μειώνει τα επιτόκια, τότε σημαίνει ότι το νόμισμα στην προηγούμενη περίπτωση των δολάριων θα ξεκινήσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Κάτι τελευταίο το οποίο θέλω να αναφέρουμε εδώ πέρα είναι ότι εάν το δολάριο πάει πάνω, όλες οι οικονομικές αγορές στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα, τα κρυπτονομίσματα, πάνε κάτω. Ως επί των πλήστων, δεν είναι ποτέ 100%, γιατί παιδιά η αγορά δεν είναι ποτέ 100%. Εντάξει. Αυτός είναι ένας κανόνας πάνω κάτω. Όταν το δολάριο όμως πάει κάτω, τα κρυπτονομίσματα πάνε πάνω. Γιατί όταν μιλούμε για παράδειγμα BTC, USD, αν το δολάριο πάει πάνω, η ισοτιμία BTC, USD, σημαίνει ότι πάει κάτω. Εάν το δολάριο τώρα πάει κάτω, η ισοτιμία BTC, USD πάει πάνω. Γιατί το USD είναι το δεύτερο νόμισμα σε αυτήν την ισοτιμία. Κατανοητό μέχρι εδώ?
Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος που η μείωση των επιτοκίων οδηγά τις οικονομικές αγορές να πηγαίνουν προς τα πάνω. Το οποίο θα δούμε στο επόμενο μάθημα. Για σήμερα όμως, το τι θέλω να κατανοήσεις είναι ότι ο στόχος του ΦΕΤ είναι να φέρει τον πληθωρισμό στο 2%. Όχι το τι είναι πραγματικά ο πληθωρισμός, το τι δηλώνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τώρα δηλώνει ότι είναι στο 2,9%. Και επίσης δεν είναι ότι θέλει να πάει στο 2% ακριβώς. Ο στόχος του είναι να πηγαίνει προς την κατεύθυνση του 2%. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό να έχει συνεχείς πτώσεις, σημαίνει ότι, okay, βλέπουμε μείωση των πληθωρισμών, μπορούμε να κάνουμε μία πάυση των επιτοκίων. Κάτι το οποίο έχουμε αυτή την περίοδο, 22 Αυγούστου, που μαγνητοσκοπώ αυτόν τον ρήτρο, το οποίο θα δούμε στο επόμενο μάθημα, τι παίζει με τα επιτόκια. Όταν δούμε τον πληθωρισμό να έχει μία καλή μείωση, όπου θεωρητικά βλέπουμε ότι έχουμε από τον Ιούλιο του 2022, ο ΦΕΤ θα ξεκινήσει να σκέφτεται να μειώσει επιτόκια. Και αν μειωθούν τα επιτόκια, τότε το νόμισμα στην προκειμένη περίπτωση των δολάριων πάει προς τα κάτω. Και αφού το δολάριο πάει προς τα κάτω, σημαίνει ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να βρούμε τα κρυπτονομίσματα προς τα πάνω. Άρα, για να απαντήσουμε την ερώτηση του μαθήματος μας σήμερα, πότε θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τον bull run, με πολύ απλά λόγια η απάντηση, μόλις δούμε την πρώτη μείωση επιτοκίων, εκεί πέρα είναι όπου θα δούμε την πρώτη μεγάλη αύξηση στα κρυπτονομίσματα. Προφανώς ξέρουμε ότι η αγορά δεν πάει ευθεία γραμμή προς τα πάνω. Ε. Είναι πάνω, correction, πάνω, correction, πάνω, correction, πάνω, correction. Αυτή η πρώτη άνοδος θα συμβεί με την πρώτη μείωση επιτοκίων που έχει κάποια χρόνια να δούμε. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε ποιο εις βάθος για αυτόν τον τομέα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο όμως, κάνε like και subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα και τα λέμε σε δύο μέρες.